Και τώρα έχουμε ένα κύριο άρθρο στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας της Νέας Υόρκης Λαζαρέ με τίτλο «Να ζητηθεί αντικατάσταση Ντάουνερ». Μπορεί, γράφει, την περίοδο που διανύουμε να μην υπάρχουν συνομιλίες για το Κυπριακό λόγω των πολλαπλών μετόπων που άνοιξε η οικονομική κρίση που πλήττει το νησί. Στο παρασκήνιο, ωστόσο, οι ξένοι κινούνται πυρετωδώς ώστε να ξαναρχίσουν οι διαδικασίες για επίλυση του προβλήματος. Η οικονομική κρίση, γράφει, όχι μόνο δεν τους εμποδίζει να κάνουν σχεδιασμούς, αλλά τις θεωρούν και ως ευκαιρία σε εισαγωγικά για να προωθήσουν μεθοδεύσεις που κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσαν να διανοηθούν. Πιστεύουν πως η ελληνοκυπριακή πλευρά θα είναι πιο ευάλωτη στις πιέσεις και μέσα στο Κυπριακό εντάσσουν μάλιστα και το ζήτημα των ύδρων ανθράκων που έχουν εντοπιστεί στην Κυπριακή ΑΟΣ, ώστε να επιβληθεί μια λύση πακέτο σε εισαγωγικά, η οποία, όπως υποστηρίζω, θα βοηθήσει την Κύπρο να εξέλθει νωρίτερα από την οικονομική κρίση. Πίσω από αυτήν την προσέγγιση βρίσκεται η Τουρκία, η οποία, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την τουρκοκυπριακή κοινότητα, επιζητεί μερίδιο από το κυπριακό φυσικό αέριο. Και συνεχίζει η εφημερίδα λέγοντας ότι όλες τις μεθοδεύσεις για επανέναρξη συνομιλιών συντονίζει ο ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αλεξάνδερ Ντάουνερ. Και εδώ είναι ο κίνδυνος, γράφει, για την ελληνοκυπριακή πλευρά. Τα τελευταία γεγονότα γύρω από το περιβόητο δείπνο ανάμεσα στον πρόεδρο Αναστασιάδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη Ντερβισέρογλου, που έχει οριστεί για αυτήν την εβδομάδα, 5η 30 Μαΐου, επιβεβαίωσαν τις δικαιολογημένες ανησυχίες της ελληνοκυπριακής πλευράς. Ο Αυστραλός διπλωμάτης έκανε κινήσεις, γράφει, ώστε αυτή η κοινωνικού περιεχομένου συνάντηση να μετατραπεί σε μια τελετή επανέναρξη των διαδικασιών για επίλυση του Κυπριακού, προκαλώντας τον εκνευρισμό και την έντονη αντίδραση του Πρόεδρου Αναστασιάδη, ο οποίος με την αυστηρή επιστολή που απέστειλε προς τον Γενικό Γραμματέα δείξε ότι δεν εμπιστεύεται τον Ντάουνερ, όπως δεν τον εμπιστεύεται κανένας πλέον από την ελληνοκυπριακή πολιτική ηγεσία. Τον στηρίζει και τον εμπιστεύεται όμως ο Μπαν Κι Μουν, όπως φρόντισε να διαμηνήσει σαφώς με τον τρόπο που χειρίστηκε την επιστολή Αναστασιάδη. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ούτε καν μπήκε στον κόπο να απαντήσει ο ίδιος τον Κύπριο Πρόεδρο, ως όφιλε να πράξει όταν απευθύνεται σε αυτόν ένας ηγέτης χώρας, μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και παρέπεμψε το θέμα στη διευθύντρια του γραφείου του, η οποία στο ανακοινωθέν που εκδόθηκε φρόντισε να επαναλάβει την εμπιστοσύνη του Μπαν Κι Μουν προς τον Αλεξάνδερ Ντάουνερ. Και κλείνει το άρθρο λέγοντας ότι όπως και να έχει, ο Ντάουνερ κρίθηκε αναξιόπιστος και δεν μπορεί να συνεχίσει από το πόστο του διαμεσολαβητή. Η ελληνοκυπριακή πλευρά πρέπει να επιμένει σε αντικαταστασή του για να υπογραμμίσει την αποφασιστικότητά της να αντιδράσει δυναμικά αυτή τη φορά σε μεθοδεύσεις και σχεδιασμούς που δεν την βρίσκουν σύμφωνη. Να πούμε, Λάζαρε, ότι το άρθρο είναι και ευθυγραμμισμένο με την εκστρατεία που ξεκινούν ομογενειακές οργανώσεις στην Αμερική, όπως η ΨΕΚΑ, η Κυπριακή Ομοσπονδία Αμερικής και το Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας, σύμφωνα και με δηλώσεις του ιδρυτή του τελευταίου και προέδρου του, Νίκου Μούγιαρη, ο οποίος με δηλώσεις του στο Φιλελεύθερο είπε ότι το θέμα θα συζητηθεί στο ετήσιο συνέδριο της ΨΕΚΑ στην Ουάσιγκτον μεταξύ 4 και 6 Ιουνίου. Μες. Ενώ ετοιμάζεται συγκέντρωση χιλιάδων υπογραφών με αίτημα προς τον Γενικό Γραμματέα για την αντικατάσταση του Αυστραλού Αυτοματούχου. Ο οποίος κύριος Γενικός Γραμματέας Μπαν Κι Μουν δεν έκρινε καν τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αρχηγό κράτους μέλους του ΟΗΕ, άξιο να του απαντήσει στην επιστολή του. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αργύρου. Να σημειώσω παρακαλώ. Ότι ο κύριος Μούγιαρης δήλωσε ότι σχετικές συζητήσεις γίνονται, είπε, και με εκπροσώπους ομογενειακών οργανώσεων σε Αγγλία, Αυστραλία και Ελλάδα, καθώς και με μαζικούς φορείς στην Κύπρο, εκπροσώπους προσφυγικών σωματείων, κομμάτων και την Εκκλησία. Αυτά βέβαια δήλωσε ο κύριος Μούγιαρης στο Φιλελεύθερο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.